Γεια σας φίλες και φίλοι, αποκάλυψη. Τέσσερις υπότες οι οποίοι αποκαλύπτουν, υπότες είπα έτσι, όχι υπότες για να μπερδευόμαστε. Τέσσερις υπότες οι οποίοι αποκαλύπτουν και θα αποκαλύψουν πάρα πολλά πράγματα σήμερα με αυτό το συγκλονιστικό ρίξιμο. Μείνετε και θα δείτε τι αφορά, πώς σας αφορά, αφορά και εμένα τον ίδιο με εσάς. Λοιπόν, έτρεξε για να ενημερώσω όλους τους συνδρομητές που με παρακολουθείτε, θα με παρακολουθήσετε παλιούς καινούριους. Είχε τρέξει κάτι σαν μία, έβγαλα μία ανακοίνωση στην κοινότητά μου, στο κανάλι μου, στο οποίο έλεγε: παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, έχω ανεβάσει μία φωτογραφία, υπάρχουν αυτοί οι τέσσερις. Οπότε δεν χρειάζεται να ξέρετε το ρο, δεν χρειάζεται να γνωρίζετε τι κάνουν, τι είναι. Επιλέξτε με αυτό το οποίο εσείς πιστεύετε ότι σας αρέσει, σας τραβάει περισσότερο. Διαισθητικά, με σκέψη, με τα δικά του φίλτρα ο καθένας και με οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο πιστεύει ο ίδιος ή η ίδια, εντάξει. Η διαδικασία ήταν πάρα πολύ απλή. Έπρεπε κάποιος να επιλέξει μία από αυτές τις κάρτες. Κυπέλων, υπότες κυπέλων, υπότες πεντάκνων, υπότες ράβδων, υπότες ξυφών. Εδώ έχουμε ζώδια του νερού, εδώ έχουμε ζώδια της γης, εδώ έχουμε ζώδια της φωτιάς και εδώ έχουμε ζώδια του αέρα, εντάξει. Δεν χρειάζεται και αυτό να ξέρετε και τα ζώδια τι ανήκει στο καθένα, γιατί θα πάμε σε άλλους πιο βαθύτερους συμβολισμούς. Αυτή είναι όμως η γενική κατάσταση. Τα ζώδια εδώ πέρα του νερού είναι Ιχθύς, Σκορπιός, Καρκίνος. Τα ζώδια της γης είναι Ταύρος, Εγώκερος, Παρθένος. Τα ζώδια της φωτιάς είναι Κριός, Λέων και Τοξότης. Και τα ζώδια του αέρα είναι Υδροχός, Ζυγός και φυσικά το ζώδιο των διδύμων, έτσι. Λοιπόν, μιλάμε πάντα επίσης για ζώδια και οροσκόπους, σε γενικό πλαίσιο. Εδώ όμως θα δούμε κάποιους άλλους συμβολισμούς. Οπότε, ή επιλέξατε αυτή την κάρτα, ή επιλέξατε αυτή την κάρτα, ή επιλέξατε αυτή την κάρτα, το δείτε και λίγο από κοντά, ή επιλέξατε αυτή την κάρτα. Οι υπότες, πολύ πολύ γενικά, και θα σας προχωρήσω μετά στην αποκάλυψη, μείνετε, μη φύγετε, έχουν να κάνουν με μία αποστολή. Όλοι οι υπότες έχουν να κάνουν μία αποστολή. Δεν έχει σημασία αν είσαι γυναίκα, αν είσαι άντρας, εδώ έχει να κάνει με μία αποστολή. Οι υπότες μεταφέρουν ένα μήνυμα, πηγαίνουν ένα μήνυμα, έχουν μία αποστολή. Είναι ή η προσωπική αποστολή, ή έχουν μία αποστολή προς ένα άλλο πρόσωπο, προς έναν άλλον άνθρωπο. Να, ας πούμε, αυτός εδώ πέρα, αν δείτε το συμβολισμό, πηγαίνει και προσφέρει κάτι. Έχει έναν συγκεκριμένο βηματισμό, όλα είναι συμβολισμοί στα ταρό, η εικονογράφηση που υπάρχει από πίσω δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαία, έτσι. Λοιπόν, αυτός πηγαίνει με το κύπελο, πηγαίνει στο ύψος της καρδιάς του, κάπου πηγαίνει να προσφέρει κάτι. Λοιπόν, όλοι έχουμε μια αποστολή και όντως σε αυτή τη ζωή, φίλες και φίλοι, όλοι έχουμε μια αποστολή στη ζωή μας. Πολλές φορές παλεύω μια ολόκληρη ζωή για να καταλάβω ποια είναι η αποστολή μας. Γι' αυτό υπάρχει αστρολογία, υπάρχει αριθμολογία, υπάρχουν τα ταρό, τα οποία μπορούν τουλάχιστον να φωτίσουν κάποιες πτυχές του εαυτού μας που μπορούν να μας βοηθήσουν στο που πορευόμαστε. Ο λόγος επίσης που δεν τα ξέρουμε όλα και δεν μας επιτρέπεται να τα μαθαίνουμε όλα, παρόλο που εφαρμόζουμε πολλές τέχνες με αστρολογίες και πρόβλεψη κτλ., είναι διότι πρέπει να ζήσουμε και αυτές τις εμπειρίες, είτε είναι θετικές, είτε είναι αρνητικές, είτε είναι κακές. Οπότε, ναι, είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι της αποστολής γενικότερα που έχει ο καθένας να επιτελέσει σε αυτόν τον κόσμο. Μην νομίζετε ότι πολλές φορές οι αποστολές αυτές είναι και μεγαλοπρεπείς. Εντάξει, μπορεί κάποιος να είναι η αποστολή του να διοικήσει μια μεγάλη εταιρεία. Η αποστολή του μπορεί να είναι στο οικονομικό κομμάτι. Η αποστολή του μπορεί να είναι να κάνει οικογένεια. Η αποστολή του μπορεί να βοηθήσει δύο φίλους. Οι αποστολές, ναι, χωρίζονται και σε μεγάλες και μικρές, αλλά πολλές φορές είναι απλά βοηθάμε τους συνανθρώπους μας. Το σύνολο γενικά σε πνευματικό επίπεδο είναι βοηθά τους ανθρώπους. Αυτό είναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε τώρα να αρχίσουμε να ξεκινήσουμε να τα βάζουμε όλα κάτω σε μια σειρά, να βλέπουμε τι γίνεται, τι έχουν να μας πούνε αυτοί οι υπότες. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτόν τον υπότη. Θέλω να τον δείτε, είναι όσοι επιλέξατε ή γράψατε ή έχετε επιλέξει αυτή τη στιγμή αυτόν τον υπότη, είναι ο υπότης κυπέλων. Ο υπότης κυπέλων μιλάει για αγάπη. Η αποστολή του είναι η αγάπη. Η αποστολή του είναι να βρει τον έρωτα, η αποστολή του είναι να βοηθήσει, να προσφέρει βοήθεια. Η αποκάλυψη που έχω να σας κάνω εδώ, η πρώτη αποκάλυψη βέβαια, γιατί θα ακολουθήσουν και δεύτερες αποκαλύψεις εφόσον τελειώσουμε την πρώτη αποκάλυψη για όλους τους υπότες και μετά θα πάμε στη δεύτερη αποκάλυψη. Η πρώτη αποκάλυψη είναι πώς συνδέεστε εσείς με εμένα. Ναι. Όταν λέω σύνδεση, δεν εννοώ μόνο με το κανάλι, εννοώ με μένα σαν οντότητα, σαν ενέργεια.
Συνδεόμαστε λοιπόν, εσείς συνδέεστε με την καρδιά μου. Έρχεστε εσείς, αυτό είστε εσείς, έρχεστε, να το έτσι, το άλλο λοιπόν, έρχεστε στο κανάλι μου, σε μένα δηλαδή, με ακούτε και συνδέεστε μέσα από την καρδιά μου. Οι καρδιές μας ενώνονται. Αυτή είναι μια μεγάλη αποκάλυψη. Και επειδή αυτό δεν έχει γίνει κάπου αλλού, είναι ιδιαίτερο πρωτότυπο, διότι ναι, όταν πηγαίνετε κάπου, επιλέγετε κάποιους ανθρώπους, σε οτιδήποτε και είναι αυτό, όποιος άνθρωπος και να είναι, δηλαδή θα πάω σε αυτόν, θα πάω στον τάδε γιατρό, θα πάω στον τάδε παπά, ας πούμε, θα πάω στον τάδε εκεί, θα πάω στον τάδε αυτόν, θα πάω, λοιπόν, θα πάω στον ΑΚΑΣ, θα μπω στο κανάλι του ΑΚΑΣ. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο, υπάρχει ο νόμος της έλξης. Δεν θα ξεκινήσω να με εξηγώ τι σημαίνει ο νόμος της έλξης, μπορεί να το διαβάσετε, υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία, γιατί δεν θέλω να ξοδέψουμε άλλο χρόνο. Έρχεστε διότι συνδέονται οι καρδιές μας. Δεν έχει σημασία αν δεν με γνωρίζετε προσωπικά, δεν με έχετε δει. Οι ενέργειες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ή αν θέλετε πολύ απλά πράγματα, αυτό το οποίο εκπέμπω, αυτό το οποίο εσείς βλέπετε και τα λοιπά, ή ακούτε ή οτιδήποτε είναι, χτυπάει τη χρειά μέσα της καρδιάς σας, του συναισθήματος, γιατί εδώ μιλάμε για συναίσθημα. Και φυσικά εννοείται σε ένα επίπεδο και εμένα, η δικιά μου η αποστολή είναι η προσφορά. Και αυτό έχει βγει και αριθμολογική ανάλυση που έχω κάνει στον εαυτό μου και αστρολογική. Ξέρετε, τα έχω ξετινάξει αυτά και τα ρω και οτιδήποτε θέλετε και διάφορα άλλα σχήματα και πράγματα θεραπευτικά τα οποία δηλώνουν κάποια πράγματα για μένα. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτή τη λεπτομέρεια. Αυτό όμως είναι ότι συνδεόμαστε μέσα με αυτόν τον τρόπο, μέσα από ροή, μέσα από συρροή συναισθήματος. Γι' αυτό και από κάτω πολλές από εσάς μου γράφετε, πολλοί μου, ξέρετε, υπάρχει μια διαφορά. Είναι άλλο το θαυμάζω ή άλλο το κάποιον τον θεοποιώ, ας το πούμε, και είναι τελείως διαφορετικό με έκανες και συγκινήθηκα. Είναι τελείως διαφορετικό ότι το μόνο θετικό που έχω ακούσει από σένα είναι για την, μάλλον, τα θετικά που ακούω για σένα και όποιος μου έχει μιλήσει από αγάπη, είσαι εσύ, ξέρω. Ή κάποιοι πάλι, εντάξει, μπορεί να μην έχετε γράψει, δεν έχει σημασία. Εδώ η αποστολή σας λοιπόν είναι η αγάπη και συνδεόμαστε μέσα από αυτό το κανάλι της αγάπης και του συναισθήματος. Έχετε όμως και ένα πολύ μεγάλο όπλο εσείς και οι υπόλοιποι έχουν όπλα, υπότες, και εσείς έχετε ένα πολύ μεγάλο όπλο. Αυτό της συναισθηματικής, ας το πούμε, διέστησης. Ψυχικά, συναισθηματικά, αυτά συνδέονται βέβαια πάρα πολύ, διότι όταν η ψυχή είναι σε ισορροπία και το συνέστημα είναι σε ισορροπία, τότε έχουμε την απόλυτη ισορροπία και τότε παίρνουμε τα μηνύματα. Είναι αυτό που λέμε ένστικτο, είναι αυτό που λέμε διέστηση κτλ. Κτλ. Βέβαια, ενεργοποιούνται και άλλα κέντρα, αλλά δεν θα το αναλύσουμε για να μην κουράσουμε. Εδώ λοιπόν είναι η σύνδεση, έχετε λοιπόν το χάρισμα, ας πούμε, το δώρο της διέστησης. Καταλαβαίνετε τον άλλον με αυτό ακόμα που έχει να πει. Μπορείτε και εμένα να με φιλτράρετε, σίγουρα με έχετε φιλτράρει, σίγουρα με έχετε ελέγξει, έχετε ακούσει με προσοχή αυτά που λέω ότι γίνεται και μέσα σας ενεργοποιείτε αυτό το φίλτρο αν αυτά που λέω είναι αλήθειες ή αν αυτά που λέω είναι απλά για να σας δουλεύω ή αν είναι μπαρούφες κτλ. Εννοείται υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν με πηγαίνουν, είναι γνωστό και να το ξέρετε κι εσείς αυτό, ότι δεν θα σας πηγαίνουν όλοι οι άνθρωποι και δεν θα συμφωνήσουν όλοι οι άνθρωποι. Για θρησκευτικούς λόγους, για προσωπικούς λόγους, για πεπιθήσεις, για ανταγωνισμούς, για ζήλους, οτιδήποτε. Αυτά υπάρχει, είναι η ανθρώπινη φύση. Εδώ πολλές φορές ακόμα και τα ζώα πλακώνονται για το θέμα της εδαφικής, ας το πούμε, ακαιρότητάς τους, δηλαδή προστατεύουν την περιοχή τους δηλαδή. Κάποια ένστικτα είναι πολύ βασικά. Είναι πολύ κτηνώδη για τους ανθρώπους. Όμως έχετε αυτό το χάρισμα, το οποίο είναι αυτή η προστασία σας και η πανοπλία σας. Αυτός εδώ φοράει μια πανοπλία. Δεν είναι τυχαίο και τα χρώματα, αν δείτε και τα χρώματα, είναι λίγο εθερικά. Και πίσω αυτό το χρώμα και αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι εθερικό. Είναι το εθερικό πεδίο δηλαδή. Έχετε την άνεση εσείς μέσα από τον ψυχισμό σας, τον συναισθηματισμό σας, να συνδεθείτε με το εθερικό πεδίο και να καταλάβετε τον άλλον. Καταλαβαίνετε απόλυτα από την μικρή χρειά της φωνής, αν ο άλλος σας δουλεύει, σας λέει ψέματα, δεν χρειάζεται καν να δείτε τα μάτια του. Δεν χρειάζεται καν να μπείτε στη διαδικασία, μπορεί να είστε με γυρισμένες πλάτες και να καταλάβετε μόνο με δύο λέξεις που θα πει αν αυτά που λέει είναι αλήθεια ή ψέματα. Αυτό είναι το χαρίσμά σας, είτε είστε άντρας είτε γυναίκα. Πάμε στο δεύτερο υπότι. Στη δεύτερη λοιπόν έτσι αποκάλυψη, αυτός ο υπότης λοιπόν, πώς συνδέεται τώρα αυτός ο υπότης, ναι, συνδέεται και αυτός με εμένα. Εσείς που επιλέξατε αυτό τον υπότη της γης, που αφορά τα ζώδια λοιπόν της γης, συνδέεται και με εμένα. Θα μου πείτε, μα πώς την, πρώτα απ' όλα έχει έναν πιο αργό ρυθμό. Έχει επίσης, δηλαδή θέλετε λίγο χρόνο για να κατανοήσετε ο άλλος τι θέλει να πει.
Όμως αυτός ο υπότης τι δηλώνει? Δεν είναι μόνο τα φράγκα εδώ που λένε. Η αποστολή του ναι είναι η προσφορά, η αποστολή του ναι είναι όμως και η ασφάλεια. Η αποστολή του είναι η σοβαρότητα, είναι η ωριμότητα. Η αποστολή του είναι η υπευθυνότητα με όλα αυτά τα οποία λέει και εκφράζει. Άρα συνδέεστε και συνδεόμαστε με αυτό το κομμάτι όλοι μας, είτε άντρας είτε γυναίκα. Με αυτό το κομμάτι της σοβαρότητας, της ωριμότητας αν θέλετε, της σοφίας, εντάξει όχι ότι είμαι σοφός προς Θεού, απλά με όλα αυτά τα οποία και εγώ μελετάω, μαθαίνω γιατί συνεχίζω και μαθαίνω. Σας αρέσει αυτό το κομμάτι της σοβαρότητας και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν γράψει, μου αρέσει ο τρόπος που τα λες, τη σοβαρότητά σου, η ειδική ειλικρίνειά σου κτλ. Όμως αυτό εκφράζει και εσάς φίλες και φίλοι και δείχνει και ανθρώπους οι οποίοι είστε σταθεροί. Είστε άνθρωποι οι οποίοι μπορούν οι άνθρωποι να στηριχθούν. Είστε άνθρωποι σταθεροί και υπάρχουν οι άνθρωποι γύρω σας που μπορούν να στηριχθούν πάνω σας παντού, είτε αφορά τώρα αυτό επαγγελματικά, είτε αφορά ερωτικά. Γι' αυτό πιστεύω ότι και το κανάλι, γιατί είναι και μια κάρτα επιτυχίας, έχει γνωρίσει αυτή την επιτυχία. Για μένα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, μεγάλη ικανοποίηση. Έχω φτάσει σχεδόν τους 13.000 συνδρομητές, το οποίο δείχνει ένα ρεύμα, μια τάση, εν πάση περιπτώσει. Και συνδέονται όλα αυτά τα κομμάτια. Ποιο είναι όμως το βαθύτερο δώρο για εσάς, το οποίο εσείς έχετε αυτή τη στιγμή? Είστε βράχοι. Είστε σαν άνθρωποι, είστε βράχοι στο να κρατήσετε καταστάσεις, ανθρώπους, ενωμένους ανθρώπους. Είστε βράχοι σε αυτά τα οποία πιστεύετε, δεν κάνετε πίσω. Και επίσης υπάρχει και μια άλλη πολύ πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Ψυχική αντοχή. Γενικότερα τα ζώδια της γης, βέβαια υπάρχουν και άλλα ζώδια, αλλά λέμε τα ζώδια της γης έχουν ψυχική αντοχή, ειδικά δε ο εγώ καιρός. Ο εγώ καιρός μπορεί να περάσει τα πάνινα, αλλά όμως έχει τέτοια ψυχική αντοχή όπου οι άλλοι ήδη έχουν, πώς το λένε, έχουν λαχανιάσει. Λέω απλά ένα παράδειγμα. Φροντίδα, δύναμη, και εδώ η δύναμή σας είναι ότι είστε βράχοι, είστε σταθεροί, είστε σταθεροί σε απόψεις σας, γνωρίζετε τι θέλετε. Έχετε μια σοβαρότητα και μια ηρεμία, γιατί εδώ αποδίδει μια ηρεμία αυτός ο υπότες, έτσι. Έχετε μια ηρεμία στην ψυχή σας. Μια ηρεμία, και είναι και αυτή η ηρεμία που επίσης συνδέεστε εσείς με εμένα, είτε είστε άντρας είτε γυναίκα. Εννοώ δηλαδή στο κομμάτι της σύνδεσης, στο αυρικό μας, ας πούμε, πεδίο, έτσι. Όλοι μας είμαστε συνδεδεμένοι με μία κλωστή. Με μία κόκκινη κλωστή. Αυτό είναι ένα μεταφυσικό, υπάρχει το ταρό των μεγάλων δασκάλων, στο οποίο επεξηγεί μέσα το πλέγμα, στο οποίο όλοι οι άνθρωποι συνδέονται μεταξύ τους, και όταν αρχίσει και μπαίνει λόγος, όραση κτλ., επειδή αυτές ενισχύονται οι δυναμικές, οι ενέργειες, τότε η κλωστή είναι πιο ισχυρή και είναι και πιο ελεκτική, και γι' αυτό και εσείς με παρακολουθείτε, παρόλο που δεν έχετε δει, βλέπετε μόνο τα χεράκια μου και δεν βλέπετε το πρόσωπό μου και δεν βλέπετε εμένα. Δεν βγαίνω στην κάμερα και δεν έχω καμία διάθεση να βγω στο γυαλί για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένας από τους λόγους είναι η προσωπική προστασία μου και η προστασία μου σε ενεργειακό επίπεδο. Όσοι έχουν κάνει αστρολογία και ξέρουν καλά και αριθμολογία εννοείται, αλλά και ταρό βεβαίως, ξέρετε πολύ καλά ότι όταν κάποιος έχει τα μάτια, το πρόσωπο και το όνομα, το βαφτιστικό όνομα, μπορεί να κάνει πολύ άσχημα πράγματα. Έχετε το υπόψη σας. Τώρα βέβαια, αστρολογικά, κάποιος για να κάνει και πολύ κακό πρέπει να έχει και κάποιες προϋποθέσεις και επίσης και ο χάρτης του αλλονού να το αποδεχτεί, ο αστρολογικός χάρτης. Αυτά μας τα λένε οι μεγάλοι δάσκαλοι που μας έχουν αφήσει πίσω κληρονομιά. Αυτά έτσι λίγο, πολύ λίγο σαν πληροφορία. Εδώ όμως είναι η δύναμή σας, έχετε δύναμη εσείς. Για να πάμε στην επόμενη λοιπόν, στον επόμενο υπότη. Τι συμβουλεύει αυτός εδώ πέρα ο υπότης? Ελάτε να τον δείτε λοιπόν. Αυτός είναι ένας πολύ ιδιαίτερος υπότης. Είναι ο υπότης των ράβδων που λένε. Αυτός ο υπότης λοιπόν έχει ξεκινήσει για κάτι να πάει με ορμή, με δύναμη να κατακτήσει, έτσι, αφορά ζώδια της φωτιάς, με δύναμη, με ορμή, με παρόρμηση, με αισιοδοξία, με αυτό δεν καταλαβαίνει, μπορεί να είναι και λίγο φωνακλάδες και αυτά. Εδώ είναι η ενέργεια. Αυτός ο υπότης είναι ο υπότης της ενέργειας. Όταν έχουμε φωτιά, η φωτιά συνδέεται με την ενέργεια. Θέλω να σας πω όμως το εξής. Εδώ λοιπόν οι ενέργειές μας είναι που συνδέονται. Εσείς συνδέεστε μαζί μου ενεργειακά. Όταν λέμε ενεργειακά εννοούμε δηλαδή σε ένα πιο, αν θέλετε, αστρικό πεδίο, ας το πούμε έτσι, εθερικό αστρικό πεδίο και εδώ. Γιατί και εδώ πέρα, αν παρατηρήσετε, έχουμε
το ίδιο χρώμα στο. Γιατί ο ουρανός εδώ πέρα είναι αυτό, γιατί δηλώνει το αστρικό εθερικό πεδίο. Εδώ λοιπόν συνδεόμαστε, εδώ συνδέεστε και εσείς και υπάρχει φυσικά το ίδιο πάθος για κάποια πράγματα στο οποίο έχουμε και εμείς, γιατί εδώ δηλώνει και ένα πάθος. Το πάθος μου για τα ταρό, το πάθος της μάθησης, το πάθος της μελέτης, το πάθος να κατακτήσουμε γνώση, γιατί εδώ σημαίνει και γνώση, το πάθος να κάνουμε καινούργια ξεκινήματα, το πάθος για νέους έρωτες, για αγάπη κτλ. Για τον καθένα ό,τι τον αγγίζει, αλλά τώρα μιλάμε για μένα. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι θέλω να προσέξετε κάτι, γιατί τα ταρό μιλάνε με απίστευτη λεπτομέρεια μέσα από συμβολισμούς τους οποίους ίσως να τους έχετε παρατηρήσει ποτέ. Θέλω να δείτε την κίτρινη ρόμπα, θα το πούμε έτσι, την κελεμπία που φοράει. Βλέπετε κάτι στις σαύρες. Τις βλέπετε, έτσι θα το φέρω κοντά, τις βλέπετε. Είναι οι σαλαμάνδρες. Θα μου πείτε τώρα και τι έγινε. Επειδή αυτοί οι κάρτες ταρό έχουν πολλά αστρολογικά φαινόμενα μέσα, πολλές αστρολογικές λεπτομέρειες, η σαλαμάνδρα σημαίνει χθόνιες ενέργειες. Αυτά τα ζώδια της φωτιάς και ειδικά όποιος έχει πολύ ισχυρό Άρη στο χάρτο, πρέπει να έχει πολύ ισχυρό Άρη στο χάρτο για να έχει τη δύναμη να μεταφέρει την ενέργεια, γιατί ισχύουν αυτά. Λοιπόν, οι σαλαμάνδρες όμως σημαίνει χθόνιες ενέργειες. Προσέξτε λοιπόν έχω και το γάτο μου εδώ, δεν ξέρω να τον ακούσατε, για μισό λεπτό. Τι είναι, τι θες. Θες να μας πεις κάτι? Συμφωνείς σε αυτά που λέω, ε? Λοιπόν, έχω το γάτο, έχω κλείσει λίγο την πόρτα για να έχω λίγο ησυχία και θέλει να μπει μέσα μαζί μου, γιατί όποτε ρίχνω ταρό, του αρέσει να είναι κοντά μου, κάθεται σε μια εδώ στην καρικλίτσα δίπλα μου, και κάθεται. Λοιπόν, και δεν είναι τυχαίο που έχει βγει, διότι οι γάτες γενικότερα είναι πάρα πολύ διαισθητικά ζώα. Υπάρχουν βέβαια και άλλα ζώα που είναι πολύ διαστητικά, αλλά οι γάτες έχουν μια ιδιαίτερη αίσθηση και επίσης έχουν μια δυνατότητα να απορροφούν και ενέργεια, αρνητική ενέργεια, να τη διηλίζουν κατά κάποιο τρόπο. Εδώ όμως χρειάζεται προσοχή στην αποστολή σας που έχετε εσείς, στην ανακάλυψή σας, τι σημαίνει ενέργεια, με τι χρειάζεται να ασχοληθώ, τι να γίνει. Μην ασχοληθείτε με ενέργειες οι οποίες μπορεί να είναι χθόνιες και να σας παγιδέψουν, διότι το κάρμα, θέλω να προσέξετε κάτι, το συμβολισμό. Αυτές οι σαλαμάνδρες είναι πολλές και είναι κολλημένες πάνω σε μια κίτρινη κελεμπία. Είναι στο τρίτο ενεργειακό κέντρο. Το τρίτο ενεργειακό κέντρο είναι της δύναμής μας και της θέλησής μας. Αυτές εδώ λοιπόν είναι και οι σαλαμάνδρες, ας το πούμε, οι οποίες έχουν μια κακή, κολλάει κακία πάνω μας, ας το πούμε. Και δεν μπορούν να ξεφύγουν. Η γρουσουζιά, η κακογλωσσία κτλ. Αυτό προσέξτε, έτσι. Όμως, να έρθουμε στο πολύ θετικό, εδώ πέρα είναι ότι έχετε πολλή ενέργεια. Είστε άνθρωποι με πολύ σοφία και γνώση, πανέξυπνοι, πολύ έτσι, λίγο και εκρηκτικοί θα έλεγα, αλλά με μένα συνδέεστε σε ένα επίπεδο άλλο, πιο ενεργειακό. Το καταλαβαίνετε και όταν λέω ενεργειακό εννοείται ότι σ' ακούω και ανατρίχιασα, ας πούμε, λέω ένα τέτοιο πράγμα, ή σ' ακούω και με έχεις συγκινήσει. Βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ο υπότης σκούπα εδώ κατά κάποιο τρόπο, αλλά αυτό είναι ένα ενεργειακό φαινόμενο το οποίο εσείς σας έρχεται αυτή η ενέργεια από μένα, από τη φωνή μου, από τη χρειά μου, από αυτά που λέω, τα λόγια που επιλέγω, οι λέξεις, οτιδήποτε είναι, και με κάποιο τρόπο σας κάνει να αισθάνεστε καλά, όμορφα, αισιόδοξα, να αισθάνεστε γεμάτοι, γεμάτες μετά. Ίσως να έχετε λίγο ενέργεια, ακούσατε και ένα καλό λόγο. Δεν σημαίνει, θα σας πω κάτι. Ένας αναλυτής ταρό εννοείται ότι θα πει την αλήθεια. Εννοείται ότι θα πει ναι, κοίταξε να συμβαίνει αυτό. Όμως, ποτέ είναι ο κώδικας δεοντολογίας που υπάρχει αυτός, δεν θα γυρίσει να πει ότι ξέρεις κάτι, όταν δούμε μια άσχημη κάρτα, θα πούμε «Α, θα πεθάνεις» ή «Α, πρόσεξε, θα αρρωστήσεις» κτλ. Δεν το λέμε έτσι. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Διότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ήδη και δεν το αντέχουν όλοι οι άνθρωποι να ακούσουν μια τέτοια πληροφορία. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή πώς μεταφέρουμε τις πληροφορίες και τι ενέργεια εκπέμπουμε, φίλες και φίλοι. Τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω. Έτσι. Εγώ αυτό κάνω. Δεν λέω τους άλλους να το κάνω. Εγώ κοιτάω την πάρτι μου που λένε. Οπότε εδώ η ενέργεια μπορεί να γίνει πολύ θετική. Να πούμε πήρα από θετική ενέργεια, γέμισα, έκανα, ευχαριστώ πολύ, πήρα δύναμη. Είστε όμως και εσείς άνθρωποι που μπορεί να δώσετε πολύ μεγάλη δύναμη. Και η αποστολή σας είναι να δώσετε την ενέργειά σας και να μοιράζεστε αυτή τη δύναμη που έχετε, την ενέργειά σας και με άλλους ανθρώπους.
Έχετε γράψει αρκετοί από εσάς ότι που το καταλαβαίνετε, που έχετε ασχοληθεί με κάποια πράγματα, ότι έχω πολύ δυνατή ενέργεια και όντως έτσι είναι. Εννοείται είμαι άνθρωπος, εννοείται ότι έχω και εγώ τα δικά μου, προς Θεού εννοείται, όμως εδώ δείχνει τη δύναμή σας, να μιλήσουμε λίγο για εσάς, για την ενέργειά σας και για το πώς μπορείτε να πετύχετε πολλά πράγματα. Έτσι σαν ένα γενικό. Πάμε στο επόμενο. Υπότης ξυφών, λοιπόν. Εδώ είναι ένας τελείως διαφορετικός υπότης, ένας υπότης ο οποίος ορμάει. Τα ξύφη συνδέονται με ένα πράγμα. Τα ξύφη συνδέονται με το λόγο, με τη δύναμη του λόγου. Εδώ είναι και μία πολεμική αρχή, ας το πούμε. Εσείς που έχετε επιλέξει τον υπότη ξυφών, συνδέστε με αυτά τα οποία λέω, με τα λόγια τα οποία λέω. Και με τον λόγο μου, ας το πούμε, με τα επιχειρήματά μου, με τη φωνή μου, αυτά είναι τα στοιχεία με τα οποία εσείς συνδέεστε. Και εσείς όμως είστε άνθρωποι οι οποίοι έχετε πολύ καλή επιχειρηματικότητα, έχετε αυτοπεποίθηση, και αυτό είναι ένα κομμάτι με το οποίο μπορείτε να συνδέεστε, διότι ναι, όταν ρίχνω ταρό, έχω πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και ξέρω τι μου γίνεται, ή τουλάχιστον το προσπαθώ σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν λέω ότι ξέρω ταρό, μπορώ να σας πω όμως ότι αυτό που κάνω, το κάνω μέσα από, επειδή το αγαπάω και μου αρέσει πολύ. Αυτό είναι γκαραντί. Και γι' αυτό έχω και έναν ιδιαίτερο τρόπο πολλές φορές να εξηγώ και να λέω και κάποια πράγματα. Όμως έχετε ένα χάρισμα εσείς φίλες και φίλοι. Και εσείς έχετε ένα χάρισμα. Ναι, συνδεόμαστε μέσα από το λόγο, συνδεόμαστε μέσα από τις ίδιες απόψεις, συνδεόμαστε μέσα από τα ίδια επιχειρήματα, συνδεόμαστε μέσα από την ίδια σκέψη. Είναι και λίγο εγκεφαλική εδώ η λειτουργία. Το χάρισμά σας λοιπόν είναι η πολύ γρήγορη σκέψη, η εξυπνάδα, η εφράδεια, η επιχειρηματολογία και ο λόγος, η δύναμη του λόγου σας, η δύναμη της ειλικρίνειάς σας. Η δύναμη επίσης που έχετε είναι να ξεχωρίζετε και εσείς την αλήθεια από το ψέμα. Μπορείτε εύκολα αυτά τα οποία θα υποθούν από κάποιους ανθρώπους όταν σας λένε να καταλάβετε αν προσπαθούν να σας χειριστούν, να σας κοροϊδέψουν. Και φυσικά μπορείτε να τους βάλετε στη θέση σας γιατί ορμάτε μετά. Δεν μασάτε. Όταν λέμε ορμάω, να κάνω πάλι μία παρένθεση εδώ, δεν σημαίνει ότι θα πάω να τον πολεμήσω τον άλλον, τον μπλακώσω στις μπουνιές. Έτσι. Εννοούμε όμως ότι μπορούμε να τον βάλουμε στη θέση του με έναν πολύ ωραίο και ιδιαίτερο τρόπο. Μπορούμε να τον βάλουμε στη θέση του εκεί που ανήκει, που πρέπει να είναι, μέσα από όρια, μέσα από οριοθέτηση, μέσα από τη δύναμη του λόγου μας, μέσα από τα επιχειρήματά μας και να το πούμε, οπ, ως εδώ ήταν. Δείχνει την αυτοπεποίθησή σας πάνω σε αυτό το κομμάτι, δείχνει ότι δεν θα σταματήσετε, δεν θα κολώσετε που λένε και δεν έχετε κανένα μα κανένα πρόβλημα να τον αντιμετωπίσετε. Όμως η σύνδεσή μας εδώ είναι πολυπίκυλη. Και φυσικά εννοείται ότι και εδώ υπάρχει μια επικοινωνία σε ένα εθερικό, ας το πούμε, πεδίο, διότι είναι ο λόγος, όταν φεύγει ο λόγος, είναι μια ενέργεια. Δηλαδή η ομιλία, η ανθρώπινη ομιλία είναι μια ενέργεια, η οποία μέσα από τον αέρα, μέσα από το μόριο του αέρα, ας το πούμε, έτσι ταξιδεύει. Δεν χάνεται. Ήδη αρχίζουν και γίνονται κάποιες μελέτες, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, που προσπαθούν κάποιοι, τουλάχιστον οι Ιάπωνες επιστήμονες, από ό,τι είχα διαβάσει, να πιάσουν ομιλίες μέσα από το εθερικό πεδίο, μάλλον μέσα από τον αέρα, στο πούμε, το εθερικό πεδίο βασικά. Λοιπόν, εδώ όμως αυτό το οποίο έχει να κάνει είναι η δύναμη λοιπόν της σκέψης. Η δύναμη του λόγου και η αυτοπεποίθηση και στο γεγονός ότι εγώ θα κάνω αυτό το οποίο θέλω ό,τι και να συμβεί. Αυτό επίσης είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο με χαρακτηρίζει σαν άνθρωπο. Ναι, αντιμετωπίζω δυσκολίες και εγώ σαν άνθρωπος, έχω τις δικές μου προκλήσεις, έχω τα δικά μου, ας το πούμε, προβλήματα, όποια και να είναι αυτά. Όμως, ναι, στεναχωριέμαι, με πιάνει το παράπονο και εμένα, αλλά όχι. Στο τέλος γεννάει σε αυτοπεποίθηση και σε δύναμη. Ό,τι και να γίνει, θα το αντιμετωπίσω. Βρε, δεν πάνε, ναι, εντάξει, θα το αντιμετωπίσω. Είναι δύσκολο, ναι, θα το αντιμετωπίσω. Και αυτό είναι μια δύναμη που έχετε κι εσείς, διότι έχετε την αυτοπεποίθηση και τη δύναμη λοιπόν να αντιμετωπίζετε προβλήματα και καταστάσεις. Είδατε λοιπόν πόσο ωραία μέσα από 4 μόνο κάρτες έχουν έρθει όλες αυτές οι πληροφορίες και σας έχουν έρθει στην επιφάνεια και βλέπετε λοιπόν τι γίνεται.
Πάμε όμως τώρα λοιπόν στην αποκάλυψη νούμερο 2. Ποια είναι η αποκάλυψη νούμερο 2? Είστε εσείς. Η αποκάλυψη νούμερο 2 είναι πώς θα κινηθώ στο μέλλον. Τι αναζητάτε στο μέλλον? Εδώ είναι η αναζήτησή σας. Ποια είναι η αποστολή σας, τι αναζητάτε? Εσείς λοιπόν που έχετε τον υπότι κυπέλλον, η αναζήτησή σας είναι ξεκάθαρα το θέμα της αγάπης. Ψάχνετε να βρείτε ανθρώπους, είτε άντρας είστε είτε γυναίκα, όπου θέλετε να ενωθείτε με αντίστοιχους ανθρώπους που είναι σαν εσάς, με καρδιά. Ψάχνετε συνέστημα, ψάχνετε καρδιά. Είστε εσείς οι οποίοι ο νόμος σας, η πεποίθησή σας, αυτό που πιστεύετε είναι τι να τα κάνω, ξέρω, όλα τα λεφτά του κόσμου, άμα δεν υπάρχει καρδιά. Τι να το κάνω, άμα δεν είμαι ευτυχισμένος ή ευτυχισμένη. Και αυτή είναι κυρίως και η αποστολή σας. Και είναι μια πολύ ιερή, μια πολύ όμορφη αποστολή να συναντήσετε ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να συναντήσετε 1 εκατομμύριο ανθρώπους, εντάξει. 2-3 ανθρώπους με τους οποίους εσείς μπορείτε να τα βρίσκετε και να συντονίζεστε, διότι είναι από καρδιάς. Πηγαίνετε, είτε άντρας είτε γυναίκα, με μια αποστολή η οποία είναι και να βοηθήσετε και να προσφέρει, γιατί το κάνετε μέσα από την καρδιά σας και όχι γιατί πρέπει απλά να το κάνετε. Είναι η δύναμή σας, είναι η αγάπη σας, είναι το συναίσθημά σας, είναι η ροή σας, είναι όλα αυτά τα όμορφα πράγματα τα οποία σας χαρακτηρίζουν εσάς. Έχετε απίστευτη και εσείς δύναμη, διότι το συναίσθημα είναι δύναμη, και να ξέρετε ότι στη σημερινή εποχή, σε ένα σκληρό κόσμο που ζούμε, με τέτοιες συνθήκες, η οποιαδήποτε έκφραση ευγνωμοσύνης, αγάπης, χαράς είναι πραγματικά αυτό μια επανάσταση. Αυτό είναι μια πολεμική, ας το πούμε, επανάσταση. Το όμορφο συναίσθημα και όχι το αίμα. Δεν θέλω να το μπλέξω τώρα με τέτοιες ενέργειες, το αφήνω ως εκεί. Άρα λοιπόν η αποκάλυψη που εσείς επιλέξατε είναι ότι πορευθείτε, μπορείτε να πορευθείτε με αυτό κατά νου που είναι το συναίσθημά σας. Και αυτό ψάχνετε και σε ένα σύντροφο, ας το πούμε, σε ένα συνεργάτη. Να σας καταλαβαίνουν και συναισθηματικά. Και είναι πολύ δύσκολο, φίλες και φίλοι, στη σημερινή εποχή να καταλάβει ο ένας τον άλλον συναισθηματικά, διότι δεν υπάρχει και χρόνος. Όλοι λέμε δεν έχουμε χρόνο. Αυτό λέω, και εγώ το λέω. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχω χρόνο, δεν έχω χρόνο για εκείνο, δεν έχω χρόνο για το άλλο. Είδατε, σας είπα ήδη Σάββατο ή Κυριακή, διότι δεν έχω και εγώ χρόνο, έχω και εγώ τα δικά μου. Λοιπόν. Και όμως βουλιάζουμε σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχουμε χρόνο και τελικά μένουμε χωρίς χρόνο στο τέλος. Αλλά είναι μια κάρτα πολύ ιδιαίτερη και πολύ δυνατή και πολύ όμορφη. Πάμε και σε μια άλλη πολύ όμορφη κάρτα. Η αναζήτηση που θέλετε εσείς, η αποστολή σας και αυτό το οποίο ψάχνετε, είτε σε σχέσεις, είτε συνεργασίες και σε σχέσεις, είναι η σταθερότητα και η λογική. Εσείς εδώ εντρικάρεστε σε θέματα έρωτα, το πούμε, στα συναισθηματικά, περισσότερο με το κεφάλι, με τον εγκέφαλο που λένε. Είναι αυτό που λένε, μου τρύπησε το μυαλό. Πρώτα μου ήρθε στο μυαλό και μετά γεννήθηκε το συναίσθημα. Είπαμε, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Εδώ είναι συναίσθημα κατευθείαν, γιατί εδώ αναζητάμε άλλα πράγματα. Εδώ όμως αυτοί οι άνθρωποι, εσείς δηλαδή, το οποίο δεν είναι καθόλου κακό, ίσα είναι υπέροχο, είναι ότι θέλετε πρώτα τη λογική και μετά να αισθάνεστε και την ασφάλεια στη σχέση. Το έχετε μεγάλη ανάγκη. Και μάλιστα να έχετε και μια σχετική, ας το πούμε, και οικονομική άνεση. Η αποστολή σας λοιπόν είναι το επαγγελματικό. Η αποστολή σας είναι η επαγγελματική καταξίωση, αν θέλετε. Και όταν εννοώ καταξίωση, δεν εννοώ μόνο κάποιος να γίνει πρόεδρος σε μια εταιρεία, έτσι. Σημαίνει και αυτό, αλλά όχι μόνο αυτό. Και επίσης σημαίνει και σε θέματα έρωτα, αγάπης, ό,τι θέλετε, μια συναισθηματική ασφάλεια και το μυαλό σας να είναι ήρεμο. Να μην προβληματίζεστε. Θέλετε να σχετίζεστε με ανθρώπους οι οποίοι δεν σας προκαλούν προβληματισμό, έντονο προβληματισμό. Εντάξει. Είναι μια κάρτα όμως που επίσης σημαίνει και κάτι άλλο. Θέλετε το δικό σας ρυθμό. Δεν θέλετε την πίεση του χρόνου. Δηλαδή αυτό που σας λένε, έλα τώρα πάμε γρήγορα να κάνουμε αυτό. Δεν το θέλετε αυτό, δεν σας πολύ αρέσει. Θέλετε μέσα σας να κατασταλάξει και μετά να αποφασίσετε. Θέλετε πρώτα μέσα σας αυτή η διαδικασία να είναι, ας το πούμε, πιο αργή, να μπορέσετε να την ερευνήσετε, να την αναλύσετε και μετά να αποφασίσετε.
Το οποίο φυσικά δεν σημαίνει ότι είναι κακό, ίσα ίσα είναι υπέροχο. Γιατί είπαμε, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του, τις δικές του ανάγκες, τις δικές του δυναμικές, το δικό του τρόπο. Πάμε τώρα εδώ. Τι ψάχνετε εσείς? Εσείς ψάχνετε το πάθος. Πάθος μέχρι εσχάτων, που λένε. Έχετε πάρει το ραβδί. Το ραβδί δεν είναι τυχαίο και σαν έννοια, και είναι, ας το πούμε, το μαγικό ραβδί πραγματικά. Όπου μπορεί ένας άνθρωπος να στείλει την ενέργειά του. Μπορείτε να μαγνητήσετε εσείς. Έχετε ακούσει αυτό που λέμε γητεία, τη γητεία. Έχετε αυτή τη δυνατότητα και έχετε επίσης και τη δυνατότητα να γοητεύσετε κάποιους ανθρώπους. Έχετε τέτοιο μαγνητισμό. Τώρα, το γοητεύω είναι μία και τέχνη, γιατί μπορεί να γοητεύσει κάποιος με τα μάτια, με το παρουσιαστικό, με τη δύναμή του, με το να μπει μέσα, να λάμπει, να κάνει. Έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να μπαίνουν μέσα σε ένα χώρο και όλοι με την ομορφιά του, με την ομορφιά της, να μπαίνει μέσα με σιγουριά και να λες, Παναγιά μου, τι κορίτσαρος ή τι πέδαρος είναι αυτός, έτσι. Υπάρχει αυτή η δύναμη. Αναζητάτε το πάθος εσείς. Είστε γοητευτικοί, γοητευτικές, με το δικό σας τρόπο. Έχετε δύναμη, έχετε μία αύρα μεγάλη δύναμη, μεγάλο αυρικό πεδίο. Αν δεν έχετε, τότε σημαίνει ότι κάτι έχετε κάνει. Γιατί ναι, εδώ σημαίνει ότι πέφτει κιόλας η ενέργεια. Μπορεί να πέσει και η ενέργεια. Αλλά σαν χαρακτηριστικό σας, σαν αποστολή, είναι την ενέργειά μου θέλω να τη δίνω σε πάθος. Το ερωτικό πάθος, το πάθος να πετύχετε, να παθιάζεστε με κάποια πράγματα, να βάζετε στη ζωή σας πάθος, στόχους, αυτά που θέλετε να πετύχετε, να μάθετε, να κάνετε. Όλα μπορεί να τα πετύχει ο άνθρωπος. Αν δεν έχει πάθος όμως, δεν θα τα πετύχει. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι αποτυχάνουν στις σχέσεις, στις δουλειές τους, διότι, ας πούμε στις δουλειές τους, διότι πάνε απλά για να δουλέψουν και δεν έχουν κανένα πάθος για δουλειά, κανένα ενδιαφέρον. Μπορεί απλά να το κάνουν καθαρά για βιοποριστικούς σκοπούς. Δεν θα αναλύσω τώρα το θέμα, πού να βρω το... Λέω γενικά όμως. Ναι, διότι στη ζωή θα κάνουμε και πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν. Είναι μέρος της μάθησης. Ναι, θα ακούσω τη φιλοσοφική αναζήτηση που κάποιοι έχουν. Μα ψάχνω μια ζωή το πάθος και δεν το βρίσκω. Ή έφτασα σε αυτή την ηλικία και δεν το βρίσκω. Okay, το πάθος δεν είναι μόνο με ανθρώπους δεμένους. Είναι και με καταστάσεις και πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας. Ο άλλος έχει πάθος, ξέρω εγώ, να κάνει ορειβασία. Λέω το. Άλλος έχει πάθος να φτιάχνει τα αυτοκίνητα. Άλλος έχει πάθος να φτιάχνει βάρκες. Ο καθένας ό,τι του αρέσει. Άλλος με τη ζωγραφική, άλλος με την τέχνη, άλλος με το γράψιμο. Αλλά εδώ όμως σημαίνει να καλύπτω και το πάθος. Είστε παθιασμένοι άνθρωποι και θέλετε το πάθος στη ζωή σας. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, διότι το πάθος ενισχύει και την ενέργεια. Το πάθος, και όταν αγαπάμε και ανοίγουμε και αγαπάμε, ενισχύει το νευρικό σύστημα. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται, ας πούμε, με νευρογλωσσικό προγραμματισμό κτλ. Που έχω κάνει και ξέρω, ας πούμε, κάποια πράγματα, αλλά τέλος πάντων τώρα μην μπούμε σε αυτό. Το μόνο που χρειάζεται, που σας είπα και προηγουμένως, είναι με τι θα ασχοληθείτε. Αν ασχοληθείτε με τις εσωτερικές τέχνες, προσέξτε σε ποιους θα πάτε, ποιους θα έλξετε μάλλον, και θα πείτε, α, ωραία, σε αυτόν θα πάω, και σας βγει μετά, Παναγιά μου, βοήθα, και μετά πείτε, ω, καλά, όλα είναι καραγκιουζιλί και δεν ισχύουν, διότι ναι, υπάρχουν δυστυχώς και τσαρλατάνοι, εννοείται, όπως σε κάθε επάγγελμα. Μεγάλη προσοχή σε αυτό, διότι το έλκεται, είπαμε το έλκεται. Οι σαλαμάνδρες δεν είναι τυχαίες που υπάρχουν και σημαίνει ότι σας τρώνε, εδώ τρώνε δηλαδή, είναι κολλημένες πάνω, στο τρίτο ενεργειακό κέντρο, στο οποίο από εκεί παίρνουν, είναι η ζωτική μας ζωή, να το πω έτσι, το κέντρο μας της ζωτικότητας, της ενέργειάς μας, και εκεί παίρνουν, ρουφάνε ενέργεια. Επίσης δεν είναι τυχαίο, διότι υπάρχει, τώρα θα σας πάω λίγο αλλού, το λέω αλλά κλείνω αμέσως την παρένθεση, ο εγκέφαλός μας έχει τρεις φλοιούς, τρία επίπεδα. Ο κατώτερος, ο χαμηλότερος, λέγεται και εγκέφαλος της σαλαμάνδρας. Είναι η κληρονομιά από τους δεινόσαυρους. Είναι η εξέλιξη από τους δεινόσαυρους. Θα μου πείτε, μα τι λες τώρα, έτσι λέει η βιολογία. Εντάξει? Γι' αυτό υπάρχουν και τα κατώτερα ένστικτα που έχουμε, διότι κάποιοι άνθρωποι έχουν μείνει μόνο εκεί και δεν έχουν εξελιχθεί πραγματικά. Ναι, υπάρχει εγκέφαλος, αλλά όμως η επικοινωνία που υπάρχουν με τις συνάψεις μεταξύ τους είναι μόνο σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.
Το λέω απλά, είδατε πόσες πληροφορίες λέω και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Ο επόμενο είναι ο υπότης των ξυφών. Δυνατός, με αυτοπεποίθηση. Α, ποια είναι η αποστολή σας εσείς? Η αποστολή σας εδώ πέρα σε εσάς είναι να υπερασπίζεστε. Η αποστολή σας είναι η αλήθεια. Η αποστολή σας είναι να προχωρήσετε στη ζωή με ορμή. Η αποστολή σας είναι επίσης να κατακτήσετε νέες περιοχές του εαυτού σας ή να κατακτήσετε πραγματικά έξω στον κόσμο, στην κοινωνία, αυτά τα οποία θέλετε να κάνετε, ό,τι φιλοδοξία και αν έχετε, έτσι. Μία κάρτα δύναμης που σημαίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθησή σας, η ακλόνητη και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεστε και λέτε. Η έκφραση λόγου είναι μία πολύ δυνατή, είναι πραγματικά μία τέχνη. Ο λόγος μπορεί να πείσει ακόμα και τους πιο δύσπιστους ανθρώπους ορισμένες φορές. Δεν λέω ότι ισχύει αυτό πάντα, εννοείται, αλλά έχετε όμως τη δύναμη της έκφρασης και του λόγου. Και αυτό το οποίο έλκεστε εσείς είναι από αντίστοιχους ανθρώπους οι οποίοι είναι δυναμικοί, έχουν δύναμη, έχουν αυτοπεποίθηση, έχουν το λόγο, έχουν επίσης χιούμορ. Έχουν μια ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ, έτσι. Έχουν μια γοητεία ιδιαίτερη αυτοί οι άνθρωποι και εσείς θα την έχετε αυτή τη γοητεία. Είστε ελεύθερα μυαλά, είστε ελεύθεροι άνθρωποι, free spirit που λένε, δηλαδή ελεύθερο πνεύμα. Και είναι δύσκολο ένας άνθρωπος να σας κλείσει σε ένα κλουβί και να σας κατακτήσει. Δεν είναι κακό, δεν σημαίνει ότι δεν σχετίζεστε, δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάτε, δεν σημαίνει ότι είστε εκεί. Αλλά θέλετε όμως και αυτή την ελευθερία. Θέλετε και αυτό το πράγμα, το να μην μπορεί κάποιος να σας δαμάσει και να σας φέρει στα δικά του μέτρα και σταθμά. Έτσι είναι αυτή η δική σας προσωπικότητα, ο δικός σας χαρακτήρας. Ανέμελοι, ανέμελες, ελεύθεροι, ελεύθερες σε πολλά επίπεδα. Εννοείται βεβαίως ότι ναι, σίγουρα και σχετίζεστε και αγαπάτε και ερωτεύεστε και όλα και όλα και τα λοιπά. Εννοείται. Αλλά το κύριο χαρακτηριστικό σας εδώ είναι η ορμή που με τίποτα δεν μπορεί κάποιος να σας σταματήσει. Μπορείτε επίσης να δείτε, μάλλον τώρα θα προσπαθήσω να το πω όσο καλύτερα μπορώ να το εκφράσω, να δείτε με ποιο τρόπο μπορείτε να εξασκήσετε την ομιλία σας, τον τρόπο ομιλίας, το posture που λένε, δηλαδή το positioning, ή να πω δηλαδή ότι με ποιο τρόπο, τι έλεγα προηγουμένως, ελεύθερος ελεύθερη, και σιγά μην κάτσει να ακούει τώρα και να βαριέται. Ένα λεπτό. Και δεν θέλει και να ανέβει κιόλας αυτή η κάρτα, έτσι. Δηλαδή κουράστηκα για την... Γιατί είναι ζώρικα αυτά. Αυτή η κάρτα, ο υπότης ξυφών, είναι ζώρικος. Και δεν το λέω με την κακή την έννοια, το λέω εντάξει. Είναι δηλαδή, έχει μια άλλη νόρμα, έχει ένα άλλο τρόπο σκέψης, έχει έναν άλλο τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τα πράγματα και αναλύει τα πράγματα και θέλει πώς θέλει να γίνουν τα πράγματα. Υπάρχει όμως μια ομορφιά εδώ πέρα, μια άγρια ομορφιά που λένε. Η αποστολή σας εδώ είναι να πάω, να κατακτήσω, να βρω νέες εμπειρίες, έτσι, νέα πράγματα. Ειδικεύεστε πολύ στο λόγο, που μπορεί ο λόγος να σημαίνει και επικοινωνία, που σημαίνει και πωλήσεις και σημαίνει και να πείσω και να κάνω, ή πείθετε πολύ εύκολα τους ανθρώπους. Έχετε τέτοια επιχειρήματα που τον άλλο τον κολλάτε στον τοίχο πάρα πολύ εύκολα με τα επιχειρήματά σας. Βέβαια, μια άλλη προσοχή είναι ότι ο λόγος εδώ μπορεί να γίνει πολλές φορές και πολύ, πολύ οξύς. Τα επιχειρήματα και τα λόγια μπορεί να πονέσουν πραγματικά. Το μαχαίρι εδώ, το σπαθί, πραγματικά να διαπεράσει και να στεναχωρήσει κιόλας. Όμως, αυτό το οποίο πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι είναι στο χέρι σας με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιήσετε όλα αυτά τα όμορφα χαρίσματα τα οποία έχετε και σας κάνει ιδιαίτερους και μοναδικούς και ιδιαίτερους ανθρώπους και ξεχωριστούς ανθρώπους. Όλοι είναι ξεχωριστοί εννοείται, αλλά απλά τώρα μιλάμε λίγο για τις ιδιότητες εδώ. Λοιπόν. Και πάμε τώρα να κάνουμε και το τελευταίο μας, την τελευταία μας γύρα. Είπαμε μόνο, είδατε με 4 κάρτες πόσες πληροφορίες πήρατε, πόσα πράγματα αποκαλύφθηκαν για εσάς, για τους ανθρώπους που αναζητάτε επίσης στη ζωή. Γιατί αυτά είναι και οι άνθρωποι που αναζητάτε εσείς. Δεν σημαίνει ότι κάποιος άνθρωπος επίσης δεν μπορεί να συνδυάσει και τα υπόλοιπα. Στην ουσία όλα τα συνδυάζουμε, φίλες και φίλοι.
Όλες τις ιδιότητες συνδυάζουμε. Βλέπουμε όμως ότι μία ιδιότητα υπερισχύει κατά κάποιο τρόπο λίγο περισσότερο. Επίσης, αυτές οι ενέργειες μπορούν να αλλάξουν στο μέλλον. Ναι, μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή να ανήκει σε αυτή την κατηγορία, τελικά όμως μέσα από διαδικασίες, την εμπειρία, τα μαθήματα, να πάει κάπου αλλού, να πάει εδώ και να ενισχύσει την ενέργειά του και να βρει και ένα πάθος, ας το πούμε. Εναλλασσόμαστε στην ουσία, αλλά τώρα, επειδή με παρακολουθείτε σε αυτό το κανάλι, βλέπουμε τώρα μία τάση η οποία υπάρχει που είναι λίγο κυριαρχική. Αυτό. Και θα πάμε να δούμε λοιπόν τώρα ένα μήνυμα για τον κάθε υπότι και θα το κλείσουμε, φίλες και φίλοι. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ωραία. Ο υπότης Κούπα λοιπόν θέλει να το συνδυάσει με το πάθος. Και τι φοβερό συνδυασμός, να συνδυάσεις λοιπόν την αγάπη με το πάθος, τη γιορτή, την ομορφιά, το χτίσιμο, την οικογένεια. Είστε άνθρωποι που σας, μπορεί να σας αρέσει η οικογένεια, σας αρέσουν τα παιδιά, μπορεί να έχετε γατιά, παιδιά, οτιδήποτε. Η οικογένεια είναι μια ευρύτερη έννοια. Εδώ όμως είναι η γιορτή. Είναι η χαρά και η γιορτή η οποία εσείς αυτή τη στιγμή θέλετε, που σας αρέσει κιόλας. Στο επόμενο είναι, για να δούμε εδώ, ο υπότης λοιπόν είναι το πλήγωμα της καρδίας, είναι να ξεπεράσει τυχόν δυσκολίες ή πληγώματα τα οποία ανήκουν πλέον να τα αφήσετε στο παρελθόν. Είναι ζώδια τα οποία πληγώνονται εύκολα. Τα ζώδια της γης πληγώνονται πάρα πολύ εύκολα. Ίσως περισσότερο από τα ζώδια του νερού. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό. Ναι, διότι υπάρχουν κάποιες ιδιότητες της γης οι οποίες πληγώνονται και κλείνουν και μπαίνουν σε μια απίστευτη άμυνα. Πληγώνονται πάρα πολύ εύκολα. Απλά δεν το δείχνουν. Τα ζώδια του νερού, παρόλο που θεωρούνται ευαίσθητα, πολλές φορές συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο όπου γίνονται πιο σκληρά και από τους σκληρούς. Είναι μια έννοια λίγο περίεργη αυτή, αλλά σημαίνει όμως ότι το νερό έχει κάποιες ιδιότητες, μπορεί να γίνει ψυχρό. Πάγος δηλαδή, έτσι. Εδώ λοιπόν τα ζώδια της γης είναι ευαίσθητα και αυτό που χρειάζεται να ξεπεράσετε είναι η τυχόν, μάλλον αυτό που σας τρομάζει κιόλας είναι η αποτυχία στον έρωτα, στην αγάπη, σε αυτό που, το οποίο θέλετε και λίγο σας δεν το θέλουν όντως τα ζώδια της γης αυτό το πράγμα. Τους τρομάζει λίγο, τους φέρνει σε μια δύσκολη κατάσταση, μια αναστάτωση. Όσον αφορά τα ζώδια λοιπόν της φωτιάς, αυτό το οποίο έρχεται να μας πει σαν μήνυμα είναι μία άλλη βασίλισσα. Εδώ είναι η βασίλισσα του ράβου. Ωραία λοιπόν, εδώ έχουμε μία έχουμε μία ομοιογένεια στις ενέργειες. Η βασίλισσα του ράβου στη θετική της κατάσταση είναι μία γυναίκα που είναι και για να σας βοηθήσει. Μπορεί να συναντάτε γυναίκες στη ζωή σας που σας βοηθάνε. Σε οποιοδήποτε επίπεδο, δεν είναι τυχαίο που βγήκε ο γάτος εδώ πέρα και είχε βγει και εδώ πέρα ο γάτος, γιατί και εμένα ο γάτος μαύρος είναι. Που σημαίνει διέστηση, έτσι. Σημαίνει διέστηση, γνώση, δύναμη, δασκαλία, στο πούμε, που η διδασκαλία σημαίνει μαθαίνω πράγματα μέσα από τη ζωή, τις εμπειρίες, αλλά σημαίνει και πολύ μεγάλη ευτυχία. Σημαίνει και μία, κατά κάποιο τρόπο, πολύ καλή καταξίωση, ας το πούμε. Εντάξει. Το μόνο που χρειάζεται προσοχή, μη μου πηγαίνει σε τίποτα περίεργες μάγισσες και τα λοιπά και αυτά. Έτσι λοιπόν, εδώ θέλει μια προσοχή, γιατί είπαμε η άβρα σας μπορεί να κολλήσει πολύ εύκολα ανοησίες. Και αν κολλήσεις την άβρα, μετά θέλει μια διαδικασία να το ξεκολλήσεις. Λοιπόν. Στο επόμενο λοιπόν για τον ξυφό είναι βεβαίως είναι οι διαμάχες και οι παρεξηγήσεις. Πολλές φορές εσείς, λόγω του χαρακτήρα σας και της ιδιότητάς σας έτσι, και της έντασής σας, παρεξηγέστε εύκολα. Σας παρεξηγούν και παρεξηγέστε. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα γιατί το αφήνετε πίσω σας. Είναι σαν να λέτε ξύδι. Παρεξηγήθηκες, σκασίλα μου. Ξεπαρεξηγήσου, τι με νοιάζει. Μια χαρά είναι, έτσι. Όμως, ένα δείγμα εδώ που χρειάζεται προσοχή είναι ότι πολλές φορές στη ζωή χρειάζεται να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, θα το κάνετε και είναι πραγματικά εσείς εναντίον όλων και αυτό σας φαίνεται λίγο παράξενο. Και λέτε, μα καλά, τρελός είμαι, τρελή είμαι, είναι δυνατόν. Όχι, δεν είστε. Είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεστε. Οι άλλοι δεν σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι έτσι. Κοιτάξτε να δείτε εδώ τους συνδυασμούς. Αυτός δεν σκέφτεται όπως αυτός. Αυτός μιλάει για αγάπη, αυτός μιλάει, ξέρω εγώ, για κατάκτηση. Που δεν υπάρχει μεταξύ τους αυτή τη στιγμή. Κι όμως αυτές οι έννοιες υπάρχουν, ενυπάρχουν μέσα μας. Αυτός εδώ μιλάει για αργορίθμο και αυτός του λέει εδώ ότι πας καλά, τι αργορίθμο μου λες τώρα. Γιατί αν αρχίσουν και μιλάνε μεταξύ τους οι υπότες,
ή το μυαλό μας που είναι, ή το συναισθημα και ή με ανθρώπους που μιλάμε, θα δείτε ότι υπάρχει μια χάβρα εδώ πέρα και μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση και ένας τελείως διαφορετικός τρόπος επικοινωνίας και μπερδέματος εννοεί. Και πάλι σας λέω, δεν είναι κακό. Αυτές είναι οι ιδιότητες, αυτά είναι που λίγο χρειάζεται εσείς να προσέχετε, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ. Μην ξεχάσετε κάτι, εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε το καμπανάκι και ετοιμαζόμαστε τώρα λοιπόν για το επόμενο καμπανάκι στο όλες τις ειδοποίησεις και ετοιμαζόμαστε για ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πανάρχαιο. Πολύ αρχαίο, ιδιαίτερο, πολύ απλό, όμορφο, αλλά είναι πανάρχαιο. Θα το δείτε. Θα το δείτε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, μέχρι τότε σας εύχομαι να είστε καλά, να περάσετε όμορφα, να περνάτε όμορφα, υγεία και εύχομαι ειρήνη πραγματικά σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ.